Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, γεια σας, καλημέρα σας, κυρία Αγγέλη. Καλημέρα, κύριε Μωσή. Για πείτε μας λιγάκι, καταρχήν να ξεκινήσουμε με αυτό, με την διαμαρτυρία του ΣΥΡΙΖΑ, με την ερώτηση που έκανε για, για το επικουρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, ότι παραμένουν απλήρωτοι οι άνθρωποι αυτοί. Όχι, κοιτάξτε, δεν παραμένουν απλήρωτοι οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Εδώ έχουμε ένα γεγονός παρόλα αυτά. Η διαδικασία για το επικουρικό προσωπικό, και δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι κατά οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληρώνονται μέσω των περιφερειών και μέσω ΕΣΠΑ. Αυτό όντως έχει μια χρονοβόρα διαδικασία. Που σίγουρα είναι, το σίγουρο είναι ότι δεν είναι ευθύνη του ΕΚΑΒ αυτή. Αυτό το θέμα που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την επερώτηση διαμαρτυρία το έχουμε αναδείξει εμείς στο Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και μάλιστα σε ερώτηση και προς τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ να κάνει ό,τι μπορεί για να γίνει όσο το πιο γρήγορο αυτή τη διαδικασία, και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, τώρα τι είναι να πληρωθούν τον Οκτώβριο και τις επόμενες μέρες θα γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά όντως υπάρχει μια καθυστέρηση. Η καθυστέρηση όμως είναι γιατί δεν πληρώνονται από το δημόσιο, πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ, πληρώνονται μέσω των περιφερειών, και αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή υπάρχει καθυστέρηση. Και στις απαντήσεις που εμείς έχουμε από το ΕΚΑΒ και από το Υπουργείο, κοιτάνε με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσουν να παρακαθούν και κάποιες διαδικασίες για να μπορέσουν να πληρώνουν τόσο δυνατόν πιο γρήγορα. Όχι ότι δεν έχουν πληρωθεί. Έτσι. Μάλιστα, άρα είναι γραφειοκρατικό το θέμα. Να σας ρωτήσω. Ναι. Και μπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τη ΕΣΠΑ για αυτό. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λιγάκι. Είδαμε νωρίτερα ότι είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρίας στις πύλες των δημοσίων νοσοκομείων εδώ της Θεσσαλονίκης από υγειονομικούς. Εσείς συμμετέχετε σε αυτό? Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά από το 1985 που το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ηθικά σε μια κινητοποίηση της ΑΔΔΗ. Και ο λόγος είναι γιατί το βάρος της ευθύνης που έχουμε, ειδικά αυτό το διάστημα, με όλους τους ανθρώπους μας που υποφέρουν, δεν μας επιτρέπει να χάσουμε ούτε ένα υπάλληλο. Ακόμη και στα δίκαια και νόμιμα αιτήματα της ΑΔΔΗ. Νομίζω, κύριε Βεντούλη, ότι είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία εν μέσω πανδημίας να έχουμε απεργία υγειονομικών, δεν ξέρω. Εμείς αυτή τη στιγμή, κύριε Μωυσή, έχουμε εξεδώσει ένα δελτίο τύπου όπου το 100% των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ είναι επιφυλακή. Ναι. Για τη συγκεκριμένη μέρα. Παρ' όλα αυτά όμως το 100% των εργαζομένων του ΕΚΑΒ είναι σε επιφυλακή από την αρχή της πανδημίας. Δηλαδή ναι. Δεν έχουμε ωράριο, δεν έχουμε βάρδια. Είμαστε στην υπηρεσία ανά πάση στιγμή και συνεχόμενα. Μπορεί να φύγει κάποιος να ξεκουραστεί, ναι, μπορεί έτσι, αλλά όταν χρειαστεί είμαστε και εκεί. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο για μας να μπορέσουμε να συμμετέχουμε όπως θα θέλαμε να συμμετέχουμε σε μια τέτοια κινητοποίηση. Και εγώ πιστεύω ότι οι μόνοι που θα συμμετέχουν σήμερα σε μια τέτοια κινητοποίηση θα είναι 15 συνδικαλιστές που την προκήρυξαν. Δεν λέμε ότι είναι λάθος τα αιτήματα. Όχι, ούτε εγώ λέω. Ούτε εγώ λέω ότι είναι λάθος τα αιτήματα. Όλο αυτό. Προφανώς και δεν είναι λάθος τα αιτήματα. Είναι λάθος ο χρόνος της διεκδίκησής τους όμως και ο τρόπος μάλλον. Είναι μάλλον ο συνδυασμός χρόνου και τρόπου. Αυτό σε αυτή τη φάση τώρα εγώ μπορώ να σας πω αυτό που κάναμε εμείς ως Σωματείο Εργαζομένων. Και το δελτίο τύπου που βγάλαμε, που είναι ακριβώς όπως το έχω περιγράψει και νομίζω έχει δημοσιευθεί. Ναι. Και νομίζω ότι δεν χρειάστηκε απεργιακή κινητοποίηση για να προσχωρήσει η κυβέρνηση για παράδειγμα λέω, στην ανάγκη ή στο αίτημα ένα παλαϊκό να επιβραβευθούν αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη σε εντατικές. Όπως φαντάζομαι το ίδιο παλαϊκό θα είναι και το αίτημα ότι πρέπει και εσείς που είστε σε μια πρώτη γραμμή αγώνα να επιβραβευτείτε. Κοιτάξτε, με κάποιο τρόπο, γιατί και εσείς τραβάτε τον παθόν σας στον τάραχο αυτό το διάστημα. Προσέξτε, όντως εδώ αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στις εντατικές δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι υγειονομικοί, για παράδειγμα οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι άνθρωποι που θα είναι της πρώτης γραμμής. Είναι ο άνθρωπος που θα πάει στο σπίτι, θα πάει οπουδήποτε στον δρόμο για να παραλάβει ένα περιστατικό. Είτε είναι COVID, είτε όχι. Σκεφτείτε ναι, όμως πολλές περιπτώσεις. Οι άνθρωποι, εσείς είστε η πρώτη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο στα πρώτα κρίσιμα λεπτά οποιοδήποτε περιστατικού, κύριε. Ακριβώς. Και σκεφτείτε ότι είναι πολλά τα περιστατικά καρδιολογικά τροχεία που δεν είναι διαγνωσμένα COVID. Βέβαια. Και μας έχουν προκύψει την πορεία ότι είναι COVID. Βέβαια. Εντάξει, βέβαια. Δηλαδή καταλαβαίνετε την επικινδυνότητα που διατρέχουμε. Και εσείς πρέπει να παίρνετε τι μέτρα ασφαλείας έχετε στην καθημερινότητά σας. Έχουμε πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας. Είναι ένα γεγονός αυτό, δηλαδή σαν υπηρεσία αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 4-5 χιλιάδες εργαζόμενοι πανελλαδικά. Έχουμε ουσιαστικά καταγεγραμμένα 130 κρούσματα, ναι. Που σημαίνει και κάποια και αρκετά που σημαίνει ότι κάτι γίνεται σωστά. Ναι. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω στα στενοφόρα, οι διασώστες,
παίρνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας και για τον εαυτό μας αλλά και για τον συνάνθρωπό μας. Να ρωτήσω τι σημαίνει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, χτυπάει τηλέφωνο και είναι ένα έμφραγμα. Σας ειδοποιούν για ένα έμφραγμα. Θα πάτε εκεί ντυμένοι ως αστροναύτες? Δεν θα πάμε ντυμένοι ως αστροναύτες, αλλά θα πάμε. Μασκούλα και γάντια. Όχι μόνο μασκούλα και γάντια, ό,τι απαιτείται και στολή κτλ. Ειδικά αν είναι εμπείρητο κτλ. Οι καμπίνες ασθενοφόρων απολυμμένονται αμέσως. Αμέσως. Αυτό όλο γίνεται και για μας, αλλά και για τους ανθρώπους που μεταφέρουμε. Και το κάνετε και τρέχοντας για να προλάβετε να είστε έτοιμοι για την επόμενη κλίση. Δεν το συζητάμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το άγχος και η πίεση όλη αυτή τη κατάσταση. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ηθικό των εργαζομένων πραγματικά. Δηλαδή, όλοι οι εργαζόμενοι είναι εξαθλιωμένοι. Είμαστε όλοι πάρα πολύ κοντά. Είστε στα κόκκινα 24 ώρες το 24ωρο. Και ψυχολογικά και σωματικά. Και φυσικά είναι γεγονός αυτό. Οι πρώτοι άνθρωποι που έρχεστε σε επαφή με ένα ενδεχόμενο κρούσμα και φαντάζομαι ότι μοιράζεται ο κόσμος και τις αγωνίες μαζί σας. Γιατί εμείς έχουμε αγωνία από μακριά. Φανταζόμαστε τι θα συμβαίνει όταν εσείς παραλαμβάνετε κάποιον ο οποίος είναι εμπείρετος. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να ακούσουν και μια καλή κουβέντα. Ναι. Δηλαδή, ο διασώστης αυτή τη στιγμή στην καμπίνα του ασθενοφόρου δεν διατελεί μόνο την προνοσοκομιακή, την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη. Ναι. Οι συνάδελφοι ναι, θέλουν να κάνει και την πρώτη ψυχολογική κούρα. Μια παρηγοριά. Ναι. Θέλουν να ακούσουν ένα κουράγιο και να την αντιμετωπίσουμε. Ναι. Κύριε Βουδούλη, θα ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά σας αυτό το διάστημα. Ναι, είστε σε αυτή την τεράστια πίεση με τα μέτρα που λαμβάνετε. Το θέμα είναι, ανάμεσά σας υπάρχουν συναδελφοί σας που βρίσκονται, έχετε καταμετρημένους, καταγεγραμμένους συναδέλφους που λόγω αυτής της επαφής καθημερινής έχουν βρεθεί στην άλλη όχθη του νοσούντα, του κρούσματος. Φυσικά, σας είπα νωρίτερα ότι πανελλαδικά είναι 130 άνθρωποι. Μάλιστα, 130. Που είτε είναι σε καραντίνες και λοιπά. Βέβαια, από τις καταγραφές και από την ιχνηλάτηση του ΕΟΔΗ, πηγαίνουν καλά πρώτα απ' όλα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν είναι και οι 130 νοσούντες, από την εργασία, είναι και από άλλους φορείς, εξωτερικούς παράγοντες. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε και τον έναν, έτσι. Καλά, εννοείται. Ναι. Τα νέα είναι καλά ως προς αυτούς, έχουμε καλά νέα, ναι, παρακολουθείτε, Θεώ, δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό. Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ. Ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λιγάκι, επειδή συζητούσαμε και προ-COVID για τα προβλήματα του κλάδου σας, δηλαδή απαρχαιωμένα, ασθενοφόρα, χαλασμένα, προσωπικό, όλα αυτά υφίστανται, γίνονται προσπάθειες, τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, όσο αφορά τη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε τώρα μέσα στο Δεκέμβρη να τελειώσει, έχει τελειώσει μάλλον διαδικασία, περιμένουμε στο Δεκέμβρη να παραλάβουμε ασθενοφόρα. Όντως, τα προβλήματα στα οχήματα είναι υπαρκτά. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεραστεί κάποια θέματα, όπως είναι τα ανταλλακτικά και διάφορα άλλα, και μπόρεσαν και βγήκαν και κάποια οχήματα παραπάνω στους δρόμους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Περιμένουμε τώρα τα 20-30 ασθενοφόρα που θα έρθουν μέσα στο Δεκέμβρη για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε όλο το στόλο. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη, ναι. Έτσι. Καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή δύναμη και πιστεύουμε ότι όλοι είναι στο πλευρό σας. Για όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε να κάνουν υπομονή και να προσέχουν. Έτσι, να κάνουν υπομονή και να προσέχουν. Για να μπορέσουμε κι εμείς να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.